πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σας το είπα εισαγωγικά. Το ερώτημα που θα θέσω στους δύο προσκεκλημένους μας τώρα είναι ένα. Είμαστε έτοιμοι εν ώψη του καλοκαιριού? Οι κλιματικές συνθήκες και τα προγνωστικά μοντέλα του καιρού μετά από έναν θερμό, πολύ θερμό, τον θερμότερο εδώ και δεκαετίες, και άνυδρο χειμώνα, πόσο πρέπει να μας θέτει σε κατάσταση συναγερμού? Να δούμε λοιπόν τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον πολύ γνωστό πυρομετεωρολόγος, διότι υπάρχει και αυτή η διάσταση, δεν είναι μόνο οι μετεωρολόγοι, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να συνδυάζουν τα προγνωστικά μοντέλα του κεριού με τις αντιδράσεις της πυρκαγιάς και αμφίδρομα. Κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ απόψε. Καλησπέρα κύριε Κοτρώτη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων, τους ανθρώπους δηλαδή του πεδίου, στο δάσος, εκεί όπου εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, τον κύριο Νίκο Μπόκαρη. Κύριε Μπόκαρη, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω, θέλω από μία ολοκληρωμένη τοποθέτηση από τον καθένα σας, γιατί τώρα ανοίγουμε το θέμα. Θα φιλοξενήσω και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κικίλια, ως ονού που έχουμε συνεννοηθεί, αναζητούμε απλώς την ημερομηνία για να μας πει τι έχει κάνει η πολιτεία μέχρι τώρα. Ξεκινώ, κύριε Γιάνναρε, από εσάς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχω λίγο φωνή, σας παρακαλώ, λίγο ένταση του ήχου για να ακούω τον κύριο Γιάνναρο. Θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να φτάνουμε να συζητάμε το αν είμαστε έτοιμοι μήνα Απρίλιο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η προετοιμασία για μια αντιπυρική περίοδο ξεκινάει από όταν τελειώσει η προηγούμενη. Και σε ό,τι αφορά το σχόλιο που κάνατε και την ερώτηση που θέσατε αρχικά, το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι, μπορούμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει ολοκληρωμένη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Και όταν καταλάβουμε ποιοι είναι οι πυλώνες αυτής της ολοκληρωμένης διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, τότε θα καταλάβουμε καλύτερα το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τη φωτιά. Όπως σημειώσατε, είχαμε έναν άνοβρο και πολύ θερμό χειμώνα, ο οποίος έχει αυξήσει τη διαθεσιμότητα των νεκρών δασικών καυσίμων. Υπάρχει δηλαδή πλούσια βλάστηση νεκρή, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ξεραθεί και άρα μπορεί να υποστηρίξει την έναρξη της φωτιάς. Και τα στοιχεία που μέχρι στιγμής έχουμε σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλούν, ειδικά καθώς βαδίζοντας προς το καλοκαίρι, οι συνθήκες πυρομετεωρολογικές θα γίνονται όλο ένα και χειρότερες. Διάβαζα, κύριε Γιάνναρε, προηγουμένως, δεν ξέρω πόσο ακριβή είναι, αλλά κάποια προγνωστικά μοντέλα που λένε ότι το τρίμηνο του καλοκαιριού θα έχουμε μακράς διάρκειας καύσονες, πιθανώς, όπως και επίσης έως και 70% αυξημένες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις θερμοκρασίες που θα έπρεπε να έχουμε στη συγκεκριμένη εποχή. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάποια ακριβή πρόγνωση. Προφανώς. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και αυτό που δείχνουν οι εποχιακές προγνώσεις που έχουν ένα βαθμό αβεβαιότητας είναι αυτό που δείχνουν κατά τη διάρκεια των τελευταίων πολλών ετών. Ότι δηλαδή θα έχουμε πάλι ένα καλοκαίρι με θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, άρα θα μιλάμε σίγουρα για θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες των φυσιολογικών για την εποχή. Το αν αυτό θα μεταφραστούν σε 1, 2, 3 κύματα καύσωνα, τι διάρκεια θα έχουν και τι ένταση, αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, θα έλεγα περίπου στις αρχές του καλοκαιριού. Κάπου εκεί πέρα θα έχουμε μια σαφή εικόνα σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το πιο λεπτό περίγραμμα των πυρομετεωρολογικών συστημάτων που μας περιμένουν. Σίγουρα πάντως, με τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και δυστυχώς το βιώνουμε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στη χώρα μας, πάμε για ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι. Είναι βέβαιο ότι θα είναι θερμό, μένει να δούμε πόσο θερμό θα καταλήξει. Κύριε Μπόκαρη, τι λέτε? Εσείς που το ζείτε, που ζείτε το δάσος, που έχετε γνώση, πώς πάμε σε αυτό το καλοκαίρι? Θα συμφωνήσω και εγώ και με τον κύριο Γιάνναρη ότι μάλλον δεν είναι και τόσο ευβίωρες οι προβλέψεις για το φετινό καλοκαίρι. Παρά το ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και από το πυρομετεωρολογικό σώμα και από τη δασική υπηρεσία να συγκλίνουν και να ακολουθήσουν μια κοινή πορεία προκειμένου να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές και λιγότερες ζημίες από τις κατασκευές. Κάτι που, κύριε Μπόκαρη, επί δεκαετίες ήταν το ζητούμενο από τη στιγμή που αποσχίστηκε, να το πω έτσι,
από όλο το σύστημα δασοπυρόσβεσης, εσείς οι δασολόγοι, άρχισαν να δημιουργούνται πολλά προβλήματα συντονισμού. Βέβαια, πολλά προβλήματα διαχείρισης στο πεδίο, αλλά ήδη όμως έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε. Έτσι, έτσι. Πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή στο χθες και να προχωρήσουμε προς το μέλλον με άλλη σκέψη, με καλύτερη νοοτροπία και με καλύτερη προοπτική. Εγώ προσωπικά προσπαθώ και αγωνίζομαι για να έχει έναν καινούργιο ρόλο η δασική υπηρεσία, υποστηρικτικό του πυροσβεστικού σώματος, έναν αυτόνομο μηχανισμό για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Με δεδομένες τις συνθήκες που περιέγραψε και ο κύριος Γιάνναρος, θέλουμε περισσότερα εναέρια μέσα, θέλουμε περισσότερους πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες στο πεδίο, θέλουμε καλύτερη προετοιμασία. Εδώ σε περιοχές της Αττικής, κύριε Μπόκαρη, ακόμα τα ξερόκλαδα είναι δεξιά και αριστερά στους δρόμους και μέσα στα μονοπάτια του δάσους. Έχετε δίκιο. Εγώ θα σας απαντήσω στο ερώτημα ότι δεν είναι λύση για όλα τα προβλήματα τα εναέρια μέσα. Θα σας θυμίσω ότι όταν οι θερμοκρασίες στο αέρα είναι παραπάνω από 40 βαθμούς, όταν ο θερμοκρασμός είναι υψηλός, τα εναέρια μέσα αχρηστεύονται. Επομένως, εκείνο που έχει σημασία για τη χώρα μας είναι να αναπτύξεις ένα χερσαίο μηχανισμό, να δώσεις έμφαση στην πρόληψη, δηλαδή να προλάβεις πριν πιάσει μια δασική πυρκαγιά και βεβαίως να έχεις έγκαιρη επέμβαση πριν αυτή πάρει διαστάσεις. Επιβάλλεται το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δασικές υπηρεσίες και οι εθελοντές, ειδικά αυτή τη χρονιά, να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να έχουμε την αποτελεσματικότητα εκείνη που θα περιμέναμε σαν κράτος από τον μηχανισμό δασοπυρόσβεσης. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ για τις πιθανές πυρκαγιές που θα ξεσπάσουν αυτό το καλοκαίρι και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη εγρήγορση όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας. Αλλιώς δεν θα κάνουμε κάτι. Κύριε Γιάνναρε, κύριε Μπόκαρη, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη προσέγγιση. Θα έχουμε τη δυνατότητα στο επόμενο διάστημα και ελπίζω να παραμείνουμε στα της επισήμανσης των πιθανών κινδύνων και να μην χρειαστεί να συζητήσουμε για τους κινδύνους αυτούς που θα τους δούμε να υπάρχουν πραγματικά στο πεδίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.